δράσεις που αφορούν θέματα υγείας με έμφαση τους νέους, από τους νέους, πραγματοποίησαν με αφορμή την 1η Δεκεμβρίου Παγκόσμια ημέρα AIDS το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινής, η Κινσέπ Θράκη Κίνητρο, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, Θετική Φωνή, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομωτινής, οι ΕΜΟΔΟΤΕΣ, το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το ΚΕΘΕΑΚΙ ΒΟΤΟΣ, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους, με τίτλο «Νέοι για την υγεία». Η συγκεκριμένη δράση αφορούσε ενημερώσου εξετάσεις, πάσε το στίγμα και πραγματοποιήθηκε σήμερα σε δύο σημεία στην πόλη, όπου έγινε διανομή ενημερωτικού υλικού για το AIDS, δρόμενο δωρεάν αγκαλιές, στον πεζόδρομο της Βενιζέλου και έξω από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Βρισκόμαστε εδώ στις 15, ο καιρός είμαστε λιγοτικής τότε, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ στις 15, σε δύο μέρη της πόλης, στον πεζόδρομο της Βενιζέλου και εδώ στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, για να ενημερώσουμε τους φοιτητές αλλά και τους πολίτες της Κομωτινής για την προφύλαξη. Και θεωρούμε ότι όλοι μαζί, όλα τα κέντρα μαζί έχουν συμβάλει το DC, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων της Κομωτινής, το Εξάγωνο Κέντρο, το Europe Direct, το ΚΕΘΕΑ, οι ΕΜΟΔΟΤΕΣ, τώρα ξεχνάω κάποιον άλλον, συγχωρέστε με. Κάναμε μαζί αυτή τη δράση από κοινού για να ενημερώσουμε τους πολίτες να προφυλάσσονται και να έχουν σεξουαλική επαφή, αλλά πάντα με προφυλάξεις. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο? Θεωρείτε ότι ο κόσμος είναι ενημερωμένος? Εγώ θεωρώ προσωπικά στην αλήθεια ότι ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτό το θέμα. Ειδικά οι νέοι, έχοντας και κάποιες επικοινωνίες και συνομιλίες με νέους. Οπότε καλό θα ήταν να κάνουμε δράση συνεχώς για να τους ενημερώνουμε και να είμαστε όλοι ασφαλείς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μας ενδιαφέρουν όλους αυτά τα κοινωνικά θέματα και εν ώψη της Παγκόσμιας Μέρας κατά του AIDS που ήταν 1 Δεκεμβρίου. Θέλουμε να πραγματοποιήσουμε συνεργασία με όλους τους φορείς που συνεργαζόμαστε με ένα σύμφωνο συνεργασίας που έχουμε κάνει από την αρχή της χρονιάς, Νέοι για την Υγεία, Youth for Health λέγεται, έχουμε και ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες, να ευαισθητοποιηθούν για αυτά τα θέματα που μας αφορούν όλους. Περιμένουμε τους φοιτητές, τους νέους κυρίως, να μας επισκεφτούν. Είμαστε σε δύο σημεία της πόλης, εδώ πέρα στην Παλιά Νομική, στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας και στην Βενιζέλη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τις πρωτοβουλίες, ειδικά στις μέρες μας. Ο φορέας θα κάνει και άλλες δράσεις. Το επόμενο έχετε προγραμματίσει τίποτα άλλο, όχι απλώς απαραίτητα για το AIDS, αλλά και γενικότερα για την υγεία των νέων ιδίως και για πράγματα που τους αφορούν. Αυτή ήταν κυρίως η πρωτοβουλία και ο σκοπός της Ένωσης των Δυνάμεων Νέοι για την Υγεία, προκειμένου να υλοποιήσουμε δράσεις που θα αφορούν και την ψυχική υγεία αλλά και άλλα θέματα όλο το χρόνο, όλο το 2023. Επομένως, θα είμαστε σε επαφή.